Παρά τον μπαράζ των δημοσκοπήσεων και τις επιθέσεις που δέχεται ο ΣΥΡΙΖΑ από τα μέλη της Λαϊκής Ενότητας και της Νέας Δημοκρατίας, τα κομματικά στελέχη έχουν ήδη βγει στα χωριά και ενημερώνουν τους ψηφοφόρους για τις θέσεις του ΣΥΡΙΖΑ και το διακύβευμα των εκλογών της 20 Σεπτεμβρίου. Παράλληλα, πρώην υπουργοί σε χρονοδιάγραμμα πηγαίνουν στην Καβάλα και σε άλλες πόλεις και έχουν επαφές με στελέχη και ψηφοφόρους διαφόρων επαγγελματικών τάξεων με ουσιαστικό διάλογο για τα θέματα που τους απασχολούν. Ο γραμματέας της Νομαρχιακής Επιτροπής ΣΥΡΙΖΑ Καβάλας Κώστας Μορφίδης τονίζει. Είμαστε σε εκλογική ετοιμότητα, έχει ξεκινήσει η προεκλογική περίοδος. Ήδη έχουμε οργανώσει τις δράσεις μας όπως αυτή η σημερινή με τον πρώην Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και περιοδίες για όλο αυτό το διάστημα. Και βεβαίως περιμένουμε από ώρα σε ώρα τα ψηφοδέλτια να κλείσουν, έτσι ώστε να είμαστε απόλυτα έτοιμοι για την εκλογική διαδικασία που θα γίνει στις 20 Σεπτεμβρίου. Όλη αυτή η επικοινωνιακή λέλαπα που έχει ξεσπάσει πάνω στο κεφάλι μιας νέας κυβέρνησης, πώς την κρίνετε εσείς? Εντάξει, αυτό δεν είναι κάτι καινούργιο. Έτσι υπήρχε και το προηγούμενο διάστημα, το αναμέναμε και νομίζω όμως ότι οι πολίτες έχουν πια αντιληφθεί ποιο είναι το παιχνίδι το οποίο παίζεται, το απορρίπτουν, το απορρίψαν και στις προηγούμενες δύο εκλογικές αναμετρήσεις. Οι εκλογές της 20 Σεπτεμβρίου είναι σοβαρές και από το αποτέλεσμα θα εξαρτηθεί και η πορεία της χώρας και η αυτοδυναμία μπορεί να είναι αισιόδοξη πρόβλεψη, αλλά δίνει την ευκαιρία να συσπηρωθεί το εκλογικό σώμα στις επιδιώξεις του ΣΥΡΙΖΑ που ελπίζει στην πρώτη θέση. Οι εκλογές αυτές είναι καθοριστικές υπό την έννοια ότι δεν διαμορφώνουν το κοινωνικό και πολιτικό πεδίο μιας τετραετίας, αλλά δημιουργούν το κοινωνικό πλαίσιο επόμενων δεκαετιών. Είναι κρίσιμος ο χρόνος, καθώς μια συμφωνία επαχθεί, καλείται ένα κόμμα να την υλοποιήσει. Επειδή δεν έχουμε χάσει την αριστερή ψυχή μας, γιατί αυτό είναι το εφόδιο με το οποίο απευθυνόμαστε στην κοινωνία και δίνω περιεχόμενο στο τι σημαίνει αριστερή ψυχή, σημαίνει μια συνέστηση υψηλής κοινωνικής ευαισθησίας και μια καθαρότητα στη διαδρομή του καθενός σε αυτή την πολιτική πορεία. Με αυτά τα δύο, λοιπόν, γνωρίσματα μιας καθαρής διαδρομής και μιας θέλησης πολιτικής και κοινωνικής να βγάλουμε το λαό από το τέλμα στο οποίο άλλοι τον έχουν οδηγήσει, αυτή τη στιγμή το κάρο δεν το μπατάραμε εμείς. Το κάρο ήταν μπαταρισμένο.